Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε στα 17 λεπτάκια μετά από τις 5. Είστε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ξεκινάει η εκπομπή All About Ars On Air. Τετάρτη σήμερα, 25 του Ιούλη. Γιάννης Παραβωνιάρης και Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από τα μικρόφωνα θα σας κάνουν παρέα μέχρι και τις 7, εδώ συχνότητα του Λίμπερο. Θα ξεκινήσουμε κάπως απότομα την εκπομπή, καθώς ήδη ετοιμαζόμαστε να έχουμε στον αέρα τον πρώτο καλεσμένο μας, καθώς μετά λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν θα μπορούσαμε να τον είχαμε και γι' αυτό θα τον φιλοξενήσουμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Θα ασχοληθούμε με ένα διαφορετικό θέμα το οποίο όμως μας απασχολεί όλους, πρώτα ως ανθρώπους και μέλη αυτής της κοινωνίας, μια κοινωνία που δοκιμάζεται τα τελευταία 24 ώρα με τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στην Αττική και βλέπουμε και τώρα, ακόμα και τώρα, στα κανάλια εικόνες, πραγματικά απίστευτες εικόνες. Χειρότερος είναι ο απολογισμός που βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες. Τι έχουμε, Δημήτρη μου? Λίγο πιο μετά. Πόσο πιο μετά? Άρα δεν ξεκινάμε από το πάνω την εκπομπή. Μετά τις 5.30. Μάλιστα, μετά τις 5.30 θα έχουμε τον καλεσμένο μας. Θα ασχοληθούμε με μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, αυτονόητη αλλά σημαντική πρωτοβουλία της ΚΑΕ μετά από τις 5.30, με αφορμή και τις πυρκαγιές που είχαμε στην Αττική και ακόμα είναι σε εξέλιξη μάλιστα κάποιες εστίες. Και δυστυχώς ο αριθμός των νεκρών δεν έχει σταματήσει κάπου. Συνεχίζουμε να μετράμε. Νομίζω θα ξεπεράσουμε τους 100, αν δεν τους έχουμε ξεπεράσει ήδη. Εγώ πριν κάνα δύο ώρες τους είχα αφήσει κάπου στους 84. Δυστυχώς, πολύ άσχημες καταστάσεις. Πολύ άσχημες εικόνες αυτές που βλέπουμε. Σημασία όμως έχει να όλοι ως κοινωνία να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους που γλίτωσαν από αυτή την πύρινη λέλαπα. Έχασαν όμως τις περιουσίες τους. Έχασαν τους κόπους μιας ζωής και τώρα είναι που όλοι μας σαν κοινωνία πρέπει να βρεθούμε στο πλευρό τους. Με ρούχα, με οτιδήποτε μπορεί να μαζέψει να συγκεντρώσουμε και να δώσει ο καθένας. Καλά τα Pray for Greece, γιατί είναι αυτό το οποίο συζητούσα και με τον Γιάννη τώρα έξω πριν μπούμε στο στούντιο για την εκπομπή. Καλά τα Pray for Greece και οι αναρτήσεις στα social media. Ο καθένας κάνει αυτό το οποίο νιώθει. Δεν θα κατακρίνω εγώ το αν κάποιος νιώθει να το κάνει. Δικαίωμά του να το κάνει. Εγώ κατακρίνω μόνο αυτούς που ανεβάζουν πολύ άσχημες φωτογραφίες από τα όσα γίνονται, από τα όσα έγιναν βασικά. Και τα αποτελέσματα αυτής της πυρκαγιάς. Αλλά η ουσιαστική βοήθεια θα είναι με το να δώσουμε ο καθένας μας ό,τι μπορεί. Ένα ρούχο, κάποια τρόφιμα, τέτοια πράγματα. Ένα φάρμακο. Ένα φάρμακο, τα οποία είναι πολύ απαραίτητα σε αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα τα φάρμακα και τα ρούχα νομίζω τα πιο απαραίτητα. Αυτά πρέπει να προσφέρουμε σίγουρα μαζί με τη στήριξή μας και τις ευχές μας με οποιοδήποτε τρόπο επιθυμεί ο καθένας, αλλά η ουσία είναι σε αυτά τα πράγματα, να το ξέρετε, και ειδικά σε αυτές τις στιγμές που η Ελλάδα δοκιμάζεται από την ίσως στην μεγαλύτερη ζημιά, δεν μπορείς να πεις την ανθρώπινη ζωή ζημιά, στη μεγάλη καταστροφή από φωτιά που είχαμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και δεν είναι τόσο, ξαναλέω, τα υλικά αγαθά, τα σπίτια και τα αυτοκίνητα, είναι οι ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν. Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 μέχρι ως 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Ενδεχομένως μετά τις 11. Μετά τις 11. Σε βραδινό μου τον Παπαδόπουλο. Ναι, έχουμε και το 10-12, κατάλαβε. Ναι, περίμενε λίγο μέχρι να φτάσουμε στις 10, έχουμε ακόμα. Από κύριε φίλε που δεν είχα καμία εκπομπή σήμερα, έχω δύο. Έτσι είναι, φίλε. Άδειες το καλοκαίρι, αυτά κάνουν. Ούτε απόγευμα θα ερχόμουν, ούτε βράδυ. Αυτά λοιπόν, δημιουργούν. Αλλά το φιλικό το οποίο ακυρώθηκε χθες, σωστά έπραξαν Άρης και ΑΕΚ και αποφάσισαν στην αναβολή του συγκεκριμένου φιλικού. Όλοι είχαμε μια πολύ μεγάλη περιέργεια και μια δίψα για να δούμε το νέο Άρη, έστω και σε αυτά τα πρώτα του βήματα, το νέο Άρη που δημιουργεί ο Πάκο Ερέρα, να δούμε τα νέα πρόσωπα που απαρτίζουν μέχρι στιγμής στην ομάδα, να δούμε ένα γεμάτο ή σχεδόν γεμάτο, όπως αναμενόταν, Κλεάνθης Βικελίδης, να δούμε το καινούριο Χλωτάπητα, να δούμε ακόμα και τα καινούργια δίχτυα αν θέλετε. Το περιμέναμε όλοι με μεγάλη ανυπομονησία νομίζω το σημερινό φιλικό, αλλά Άρης και ΑΕΚ έπραξαν πολύ σωστά. Δεν θα ήταν νομίζω σωστό να πραγματοποιηθεί αυτό το φιλικό όταν η χώρα βρίσκεται σε εθνικό πένθος και όταν παρακολουθούμε αυτές οι εικόνες που μεταδίδουν τα κανάλια από την Αττική.
Έχει επηρεάσει τους πάντες αυτή η κατάσταση και όπως είναι φυσιολογικό, δεν γίνεται και ο αθλητισμός να μείνει ανεπηρέαστος από όλη αυτή την κατάσταση. Έτσι. Και επίσης να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, Νίκο, μπράβο και στην Μπαϊάρης, η οποία θα διαθέσει και τα έσοδα από τα εισιτήρια, θα τα διαθέσει στους ανθρώπους οι οποίοι επλήγησαν από τις φωνικές πυρκαγιές. Μπράβο της και είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Για πολλούς λόγους, γιατί ο Άρης ανέκαθεν όποτε χρειαζόταν έδειχνε το κοινωνικό του πρόσωπο όπως το δείχνει και τώρα, αποφασίζοντας να διαθέσει τα χρήματα από το φιλικό με την ΑΕΚ που θα γίνει μετά την επιστροφή της ομάδας από την Ολλανδία, στους πληγέντες από τις πυρκαγιές. Έχει όμως ακόμα μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστούμε το ότι αυτά τα χρήματα ο Άρης τα έχει πάρα πολύ ανάγκη την δεδομένη χρονική στιγμή. Εντάξει. Και παρόλα αυτά, υπάρχει και απόφαση από τον Θόδωρο Καρπή τα χρήματα αυτά να πάνε στους πληγέντες από τις πυρκαγιές στην Αττική. Και αξίζουν συγχαρητήρια στον Άρη και στον Θόδωρο Καρπίδη φυσικά για αυτή του την απόφαση. Τώρα το πότε θα γίνει το φιλικό με την ΑΕΚ είναι κάτι το οποίο θα μάθουμε μέσα σε επόμενες μέρες και ανάλογα και με το πρόγραμμα κυρίως της ΑΕΚ που έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Το φιλικό θα γίνει, αλλά θα γίνει με την επιστροφή του Άρη από την Ολλανδία. Και ξαναλέω, ανάλογα με το πώς θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα της ΑΕΚ βάσει της πορείας της στην Ευρώπη, καθώς η ΑΕΚ στις αρχές Αυγούστου δίνει και τα πρώτα της παιχνίδια για τον τρίτο προβληματικό γύρο του Champions League. Εντάξει, μικρή σημασία έχει το πότε θα γίνει. Καταλαβαίνω βέβαια την επιθυμία του κόσμου να δει από κοντά την ομάδα, αλλά θα έχουμε φιλικά σίγουρα στο Βικελίδης μετά από την επιστροφή της από την Ολλανδία. Υπάρχει το φιλικό με τη Λάρα στις 9 Αυγούστου. Υπάρχει το φιλικό με τον Μπαζιάννενα στις 18 του ίδιου μήνα. Και το φιλικό στα κοντινά πηγάδια με την Ξάνθη στις 11 του Αυγούστου και θα περιμένουμε σε επόμενες μέρες να δούμε πότε θα οριστικοποιηθεί η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του φιλικού με την ΑΕΚ. Όσοι έχετε πάρει εισιτήρια, ισχύουν κανονικά, μην αγχώνεστε για το φιλικό με την Ένωση. Απλά ξαναλέμε, ενώ όλη η Ελλάδα παρακολουθεί συγκλονισμένη τα όσα άφησε πίσω της η πυρκαγιά στην Αττική και κυρίως τους νεκρούς που άφησε πίσω της, δεν ήταν δυνατόν, νομίζω, να πραγματοποιηθεί το χθεσινό φιλικό. Και έτσι λοιπόν ο Άρης θα... Το σημερινό φιλικό. Τι οκολλήσε χθεσινό φιλικό. Το σημερινό φιλικό. Λοιπόν, έτσι λοιπόν ο Άρης θα ολοκληρώσει την παρουσία του Θεσσαλονίκη με μια απογευματινή προπόνηση που ξεκινάει σε περίπου μια ώρα. Και αύριο το πρωί, νωρίς, θα μπει η ομάδα στο αεροπλάνο για να αναχωρήσει στην Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Εκεί θα περιμένουμε να δούμε και τα πρώτα δείγματα αυτής της νέας ομάδας που δημιουργεί ο Πάκο Ερέρα μέσα στη διαδικασία των 4 φιλικών που θα δώσει. Το πρώτο την ερχόμενη Παρασκευή με την Πίρσοτ, 8.30 ώρα Ελλάδος. Και μεγάλο ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και η λίστα με τα ονόματα που θα ταξιδέψουν αύριο το πρωί στην Ολλανδία. Όχι τόσο οι παρουσίες, οι απουσίες είναι αυτές που μας ενδιαφέρουν, για να δούμε ποιοι θα, και αν θα μείνουν κάποιοι εκτός. Και αν μείνουν, ποιοι θα είναι αυτοί. Ο σίγουρος από χθες, πάντως, είναι ο Κενάν Μπαργκάν, ο οποίος έχει μια συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο και ενημερώθηκε ότι δεν υπολογίζεται τον Πάκο Ερέρα. Νομίζω ότι οι γνωρίζοντες και αυτοί που παρακολουθούν γενικότερα τα του Άρη και εμείς ειδικά που βρεθήκαμε και στα τρία-πέντε πηγάδια, δεν μας προκαλεί και ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι ο Ερέρα δεν υπολογίζει τον Μπαργκάν, και θα μιλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα στη συνέχεια της εκπομπής. Στον παίχτη δόθηκε δεκαήμερη άδεια, δηλαδή πάνω κάτω το διάστημα το οποίο θα λείψει η ομάδα στην Ολλανδία. Για να βρει μέσα σε αυτό το διάστημα κάποια ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του, για να καθίσουν οι δύο πιθανώς να λύσουν τις περισσότερο αυτές. Νομίζω περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνει το δεύτερο. Μακάρι να βρει, το να βρει άμεσο Μπαργκάν μια ομάδα, νομίζω θα βοηθήσει περισσότερο, θα βοηθήσει αρκετά στην όλη διαδικασία, όλη διαδικασία και στις διαπραγματεύσεις με τον Άρη για να λύσει το συμβόλαιό του. Δεν ξέρω και αν ο ίδιος ο Μπαργκάν θα επιθυμήσω τέλος να λύσει το συμβόλαιό του, γιατί και αυτός είναι ένας παράγοντας τον οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας με τον 29χρονο μεσοεπιθετικό. Θα μιλήσουμε και για αυτό το θέμα στη συνέχεια. Πριν από λίγο η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Μιτζέν, όπως είναι σωστά τελικά, και όχι Μιτζέν, πάντως φίλε στο Transfermarkt, όταν μπαίνεις και επειδή έχει ένα ηχητικό με την προφορά του ονόματός του, λέει Μιτζέν.
Αλήθεια. Ναι, και εμείς από εκεί το είδαμε. Λοιπόν, ο Μπάς ο οποίος πόζαρε και μπροστά στο σήμα της ομάδας. Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει την απόκριση του Μιτζέν Χεβάτ. Χεβάτ, τι προφέρεται αυτό τώρα. Χεβάτ Μπάς, όπως είναι το πλήρω όνομά του. Ναι, ναι. Κάτσε, Τσεβάτ είναι. Τσεβάτ. Γιατί είναι ο Χάκα που είναι έτσι λέγεται Τζάκα. Σωστό. Άρα είναι Τσεβάτ. Μιτζέν Τζεβάτ Μπάσα, ο 31χρονος διεθνής Αλβανός μέσος, υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας, γεννήθηκε στις 5 Ιανουαρίου του 1987 στην Λοζάνη. Ο Μιτζέν Μπάσα που ξεκίνησε την καριέρα του 2004 στην ελβετική Λοζάν, έχει καταγράψει μια σημαντική παρουσία σε τελικά γήπεδα, αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων σε Φροζινόν, Αταλάντα, Τωρίνο, Κόμο και Μπάρι. Είναι διεθνής με όλες μικρές ηλικιακά εθνικές ομάδες Ελβετίας, Άντερ 17, Άντερ 18, Άντερ 19 και Άντερ 21. Και το 2013 είναι διεθνής με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των ανδρών της Αλβανίας. Μάλιστα, αγωνίστηκε στα γήπεδα της Γαλλίας, καθώς είναι σε αποστολή της εθνικής ομάδας γειτονικής χώρας για το Euro του 2016. Αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ για τον Μιτζέν Μπάσα, ο οποίος θα είναι παίκτης του Άρη για τα επόμενα 2 χρόνια. Μέχρι το βράδυ περιμένουμε και την ανακοίνωση όσον αφορά τον Φραν Βελέθ, ο οποίος βρίσκεται από χθες το βράδυ στην Θεσσαλονίκη, ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός, ο οποίος έφτασε χθες με τον εκπρόσωπό του. Σήμερα, αν δεν έχει περάσει, ήδη που φαντάζομαι θα έχει περάσει, θα περάσει τις καθερωμένες ιατρικές, εργομετρικές εξετάσεις. Κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες που πρέπει να ρυθμιστούν με τους ανθρώπους του Άρη, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν μπαίνει στην τελική ευθεία για την υπογραφή ενός συμβολέου. Και νομίζω ότι μέχρι το βράδυ θα έχουμε και τις ανακοινώσεις και θα επισημοποιηθεί η συνεργασία του Βελέθ με τον Άρη. Και αυτός λογικά για τα επόμενα 2 χρόνια θα είναι. Ο 27χρονος Ισπανός στόπερ, ο οποίος ερχόμενος στον Άρη φυσικά θα βρει τον πρώην συμπαίκτη του και φίλο του για αρκετά χρόνια, τον Χουλιάν Κουέστα, τον τερματοφύλακα του Άρη. Οι δύο παίχτες ήταν μαζί στη Βίσλα πέρυσι, συνυπήρξαν και στην Αλμερία και όλο αυτό το διάστημα, ειδικά μετά την έλευση του Κουέστα, ήταν σχεδόν καθημερινά σε επαφή και περίμενε ο Κουέστα, και το λέω ακριβώς έτσι όπως είναι, περίμενε τον Βελέθ να έρθει. Γιατί αυτό του έλεγε κιόλας. Μάνι-μάνι δημιουργείται και ένας ισχυρός πόλος ανάμεσα στον Άσο και στο Σέντρεμπακ. Αυτή. Μια χημεία, πολύ, ας πούμε, σημαντικό. Έτσι. Αυτοί γνωρίζονται, αυτοί συνεννοούνται. Mm-hmm. Παίζει το ρόλο αυτό. Άμα μπει και ο Σόουζα στην εξίσωση, γιατί ο τερματοφύλακας πάντα πρέπει να τα έχει καλά, κυρίως με τα στόπερ και με τους πλάγιους μπακ βέβαια, αλλά και με τα στόπερ. Ναι. Αυτός είναι που συντονίζει. Ναι, αυτός είναι που συντονίζει. Είναι θετικό ότι γνωρίζονται και νομίζω ότι βρήκαμε και ένα δίδυμο στα δωμάτια της Ολλανδίας με τον Κουέστα και τον Βελέθ. Αύριο Παναχωρήματα. Λοιπόν, φτάσαμε 5.30, πάμε στο διάλειμμα, Δημήτρη μου, και επιστρέφουμε με τη συνέχεια της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 41 λεπτά και μετά από τις 5 ακούτε Λίμπρο 107,4, All About Aris On Air, Γιάννης Παραπονιάρης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7, FM, και ενώ τα μηνύματά σας στο 5.45.26 με χρέος 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρέος της κινητής τηλεφωνίας. Λοιπόν, περιμένουμε από τον Δημήτρη μας. Στο επίπεδο πώς σε λένε, δεν σε έχω ρωτήσει ποτέ. Πώς? Θα μου το πεις μετά. Αλλά είναι ο Δημήτρης. Δεν χρειάζεται, ρε φίλε, επειδή είναι απλά ο Δημήτρης, τελείως. Πολυεργαλείο. Κάνει τα πάντα. Πολυεργαλείο. Είναι μορελής της κονσόλας. Φτάει μπασκετάρα. Λοιπόν, για να σοβαρευτούμε όσο μπορούμε, το επιβάλλει και το ύφος της εκπομπής. Μιλάει ακόμα? Χτυπάει? Για να δούμε πώς τον έχουμε τον καλεσμένο μας. Και μετά θα πάμε να συζητήσουμε και για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Να πούμε και 2-3 πράγματα για τον μπασκετικό, όπου έχουν πέσει κάπως. Δεν. Όχι, Εντάξει. Ατυχήσαμε. Θα το βρούμε, θα το βρούμε. Συνέχιζε να επιμένεις γιατί είναι για καλό σκοπό. Λοιπόν, στον ποδοσφαιρικό Άρη, είπαμε ότι σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η απογευματινή προπόνηση και τελευταία της ομάδας πριν αναχωρήσει για την Ολλανδία. Αύριο στην αποστολή της ομάδας σίγουρα δεν θα βρίσκεται ο Κενάν Μπαργκάν. Ο Κενάν Μπαργκάν, ο οποίος ενημερώθηκε χθες από τους ανθρώπους του Άρη, είχε και ένα ραντεβού με τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο, ότι δεν υπολογίζεται για τη νέα σεζόν από τον Ερέρα. Ολοκληρώνοντας έτσι τη διετή του παρουσία στην ομάδα, βέβαια, μπορεί και να μην φύγει, γιατί αν δεν βρεθεί μια λύση
ώστε να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους οι δύο πλευρές. Ο Μπαρκάν θα μείνει και θα προπονείται μόνος του. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Και νομίζω. Νομίζω δεν το συμφέρει και, και τον ίδιο να παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης. Και να σου πω κάτι. Ο Μπαρκάν είναι ένα ιδιαίτερο παιδί. Αλήθεια είναι αυτή. Είναι ένας ικανότατος ποδοσφαιριστής με πολύ καλά χαρακτηριστικά για την θέση του, αλλά νομίζω ότι του φταίει πολύ το γεγονός ότι η σκέψη του δεν είναι αυτή που πρέπει. Και ο τρόπος που σκέφτεται και αντιμετωπίζει γενικότερα και το ποδοσφαιριστή, ενώ ξαναλέω ένας ικανότατος ποδοσφαιριστής και έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά ειδικά για πλάγιος επιθετικού ζυγάρι. Λοιπόν... ναι, τα διαπιστευτήρια του αγωνιστικά τουλάχιστον τα έχει, έχει δώσει τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, απλά ξέρεις, είναι, το... είναι κρίμα γιατί ο Μπαρκάν, αν έπαιζε αυτό που μπορούσε, θα βοηθήσει τον Άρη πάρα πολύ και θα νομίζω θα ήταν και στα πλάνα του Ερέρα για την νέα σεζόν. Και η αλήθεια είναι ότι τον περιμέναμε, την άνοδο της ομάδας για να τον δούμε σε ένα, σε ένα πρωτάθλημα στο ανώτατο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου που του ταιριάζει και καλύτερα γιατί είναι λίγο πιο τεχνικό, έχει καλύτερους αγωνιστικούς χώρους κτλ. Γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι λίγο πιο ντελικάτο παίκτη. Ο Μπαρκάν δεν ήταν τόσο πολύ που ταιριάζε στη φιλοσοφία τη. Είναι ένα παίκτη Super League, αλλά νομίζω ότι ο Μπαρκάν από ένα σημείο και μετά έχει αδικήσει τον εαυτό του. Καθώς δεν εκμεταλλεύεται το ταλέντο το οποίο διαθέτει. Και αν κοιτάξουμε και την διετία αυτήν, δεν απέδωσε νομίζω σε κανένα σημείο αυτά τα οποία περιμέναμε όλοι από τον Μπαρκάν, γνωρίζοντας τις ικανότητες του Μπαρκάν. Γιατί από τον Μπαρκάν περιμέναμε περισσότερα πράγματα. Ακριβώς. Γιατί έχει ένα δεδομένο ταλέντο ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Τώρα, εσύ Νίκο, που είσαι καθημερινά στο πλευρό της ομάδας και παρακολουθείς τις εξελίξεις κτλ., δεν ξέρω τι άνθρωπος ήταν μέσα στα αποδυτήρια. Αν είχε έτσι κάποια παρουσία έτσι, πιο ηγετική, να το θέσω ηγετική, έτσι. Ηγετική δεν είχε. Ένα λόγο παραπάνω, ίσως. Ηγετική δεν είχε. Εντάξει. Γιατί από το. Το χαρακτήρα του, τέλος πάντων, έτσι που είναι αρκετά διαχειτικός και τα λοιπά, έβγαζε έτσι μια συντροφικότητα. Θα τον πω ιδιαίτερο. Εντάξει, κοίτα, να σου πω κάτι. Το ότι είναι μια χαρά άνθρωπος και αν πας να τον πιάσεις και να του μιλήσεις δεν έχει θέμα. Καλά, δεν είπαμε το αντίθετο. Πέρυσι, για όσους θυμούνται, ας πούμε, για παράδειγμα, υπήρξε ένα θέμα το Δημήτρης Πάνο, ο οποίος τον έχει βάλει ένα μήνα σε καραντίνα. Σωστά. Εντάξει, γιατί, ξαναλέω, είναι ένα ιδιαίτερο παιδί ο Μπαρκάν. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα πληρώνει αυτή τη στιγμή ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής και τέθηκε σε ένα βαθμό πάντα έτσι και τέθηκε εκτός πλάνου του Ερέρα για την νέα σεζόν. Εγώ ξαναλέω, για μένα ο Μπαρκάν έχει αδικήσει πάρα μα πάρα πολύ τον εαυτό του και σε αυτό φταίει, να το πω έτσι απλά και ξερά κάπως, του Μπαρκάν. Δεν έχω κάτι προσωπικό με το παιδί, προς Θεού, εντάξει. Του Μπαρκάν του φταίει το μυαλό του. Είναι ικανότατος, αλλά του φταίει το μυαλό του. Ο τρόπος που προσεγγίζει δηλαδή την καθημερινότητα. Εντάξει, είναι σου ξαναλέω μια ιδιαίτερη περίπτωση ποδοσφαιριστή. Πάντα υπάρχουν και αυτοί. Ικανότατος μεν, αλλά με λάθος τρόπο σκέψε πολλά ζητήματα. Και είναι κρίμα που ο Άρης δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Είναι διαιτές το συμβόλαιο που υπέγραψε πέρσι. Ναι. Άρα ουσιαστικά έχει και τη φετινή σεζόν. Ναι, έχει και τη φετινή σεζόν. Γι' αυτό είναι ένα. Νούμερο ξέρουμε του συμβολίου του. Κοίτα, ο Μπαρκάν έχει ένα συμβόλαιο κοντά σε περίπου 140.000 ευρώ. Α, είναι. Για την νέα σεζόν. Δεν είναι λίγα λεφτά. Και γι' αυτό στον Άρη θέλουν να λύσουν το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή, γιατί καλύπτει ένα σημαντικό κομμάτι του μπάτζετ τη φετινή σεζόν. Είναι αρκετά λεφτά για τα δεδομένα του Άρη. Υπάρχουν δεν και είναι κάποια, λίγα. Το θέμα είναι. Και κάποιες οφειλές από πέρσι. Υπάρχουν και κάποιες οφειλές από πέρσι. Υπάρχουν. Είναι καθαρά θέμα διάθεση του Μπαρκάν αυτή τη στιγμή. Το πώς θα κυλήσουν, νομίζω, οι συζητήσεις των δύο πλευρών για τη λύση του συμβολαίου του. Και για τον Άρη, προκειμένου να προχωρήσει και σε επιπλέον μεταγραφικές κινήσεις, είναι ένα ζήτημα να αποδεσμεύσει και ποδοσφαιριστές. Φυσικά. Για να μην επιβαρυνθεί περισσότερο το budget της ομάδας. Και μακάρι δύο πλευρές να τα βρούνε και μακάρι, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό για όλα, από όλα βασικά, και με τον Μπαρκάν και με τον κάθε Μπαρκάν, ο Άρης να χωρίσει σαν φίλος. Φιλικά, βέβαια. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Ήρθε η ώρα ο Άρης να μπει και σε αυτή τη διαδικασία. Όταν φεύγει κάποιος, να μείνει φίλος του συλλόγου. Πάρε για παράδειγμα τον Δημήτρη Σπανό, ο οποίος ήρθε κύριος, κάτω από μεγάλη αμφισβήτηση και κριτική. Πέτυχε το στόχο του, έφυγε κύριος.
Ακριβώς. Έτσι. Ο Παύλος Μυροφορίδης. Το ίδιο πράγμα. Ήρθε Κύριος, έφυγε Κύριος. Παραμένουν εκεί οι δύο φίλοι με το σύλλογο. Η αλήθεια είναι ότι όταν διακόπτεται μια συνεργασία, ειδικά στον αθλητισμό, που έτσι και τα συναισθήματα είναι πιο ισχυρά και τα δεσμά που δημιουργούνται επίσης στο τέτοιο, πάντα η αλήθεια είναι ότι δημιουργείται έτσι στην πλευρά η οποία καλείται, ας πούμε, να σταματήσει, να πάβει να είναι ένα κομμάτι, ας πούμε, ενός συνολικού οργανισμού. Πάντα υπάρχει ένα γιατί, ένα γαμώτο, αν το θέλεις, το θέλεις έτσι. Είναι φυσιολογικό, είναι ανθρώπινο αυτό το πράγμα. Ναι. Αλλά όπως είπες, πρόκειται για επαγγελματίες. Η ΠΑΕ είναι μια εταιρεία η οποία έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία. Οπότε, εφόσον περάσει έτσι το αρχικό κύμα του εκνευρισμού, ας πούμε, και της αναστάτωσης που θεωρητικά μπορεί να δημιουργηθεί σε ένα ποδοσφαιριστή όταν μαθαίνει ότι δεν υπολογίζεται για την συνέχεια της σεζόν από τον προπονητή του, να καθίσουν οι δύο πλευρές όμορφα, να τα συζητήσουν, να δούνε ποια είναι η καλύτερη λύση και για τους δύο και να χωρίσουν, όπως είπες, ακριβώς. Και ο Μπαρκάν, να σου πω κάτι, από χθες που ενημερώθηκε, νομίζω ότι μέσα του βέβαια και ο ίδιος Μπρά του περίμενε, είναι ξενερωμένος κάπως. Αλήθεια, γιατί και αυτός, όπως όλοι οι παίχτες που μείνανε την περσινή ομάδα, περίμεναν να ζήσουν τον Άρη Super League. Και ο Μπαρκάν είχε και ένα λόγο παραπάνω, γιατί ήταν από πρόπερσινή ομάδα, βέβαια, που χάθηκε η άνοδος. Και πέρασε και αυτός αυτή τη δύσκολη κατάσταση που έζησε η ομάδα με την απώλεια της ανόδου το περσινό καλοκαίρι κτλ. Και το περίμενε και το ήθελε πολύ. Έτσι. Αλλά πλέον υπάρχει ένας νέος προπονητής, ο οποίος είδε τον ποδοσφαιριστή, είχε εικόνα βέβαια τον παίχτη από πριν, καθώς είχε παρακολουθήσει την ομάδα σε βίντεο και είχε μελετήσει τους ποδοσφαιριστές. Τον είδε και πάνω στα 3-5 πηγάδια και αποφάσισε ότι δεν τον υπολογίζει για τη νέα σεζόν και λόγω της παρουσίας του μέσα στο γήπεδο και νομίζω και γενικότερα και λόγω της συμπεριφοράς του. Όχι ότι συμπεριφέρθηκε άσχημα προς Θεού, έτσι. Δεν έγινε κάτι τέτοιο, αλλά απλά την εικόνα που θέλει να φτιάξει η ομάδα. Ναι, πιστεύει, ναι, ο Πάκο Ερέρα ότι τα συστατικά του χαρακτήρα, ναι, του Κενάν Μπαρκάν, ναι, δεν ταιριάζουν σε αυτό που θέλει να βγάλει. Και τα αγωνιστικά, εντάξει. Και τα αγωνιστικά φυσικά παίζουν τον κύριο ρόλο. Το θέλω, ρε παιδί μου. Το θέλω, Μπαρκά νομίζω το έχει και το είχε για να είναι στον Άρη της νέας ζωής, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό πολλές φορές. Και περιμένουμε πλέον να δούμε, γιατί ο παίχτης, όπως είπαμε και νωρίτερα, βρίσκεται σε δεκαήμερη άδεια, να δούμε αν θα προκύψει κάτι στο διάστημα αυτής της δεκαήμερης άδειας ή αν θα έχουμε εξελίξει με την υπόθεση του Μπαρκάν μετά. Παράλληλα βέβαια με το συγκεκριμένο, περιμένουμε να δούμε ποιοι είναι οι επόμενοι που θα κοπούν από το ρόστερ της νέας σεζόν. Γι' αυτό και αναμένουμε μέχρι το βράδυ με ενδιαφέρον την αποστολή που θα ταξιδέψει στην Ολλανδία. Με την υποσημείωση πάντα ότι κάποιοι μπορεί να ταξιδέψουν στην Ολλανδία, να παίξουν και στα φιλικά και μετά ο Ερέρα να πάρει τις τελικές αποφάσεις για αυτούς τους ποδοσφαιριστές, γιατί θέλει να τους δει και σε αγωνιστικές συνθήκες και θέλει να δει αν μπορούν και μέσα στο παιχνίδι να ανταποκριθούν στη φιλοσοφία που θέλει να περάσει ο Ισπανός τεχνικός και μια φιλοσοφία πάνω στην οποία θα βασιστεί και ο Άρης της νέας σεζόν. Καλές οι προπονήσεις, αλλά άλλο η προπόνηση, άλλο το επίσημο παιχνίδι. Παράδειγμα, ας πούμε, είναι ο Μιλούνοβιτς τέτοιο. Ο Μιλούνοβιτς, ο οποίος στις προπονήσεις και γενικότερα και την περσινή σεζόν και τώρα στις μέχρι τώρα προπονήσεις που τον βλέπαμε και εμείς πάνω στα 3-5 πηγάδια, είχε νεύρο, είχε ένταση, τα δίνε όλα. Τον έβλεπες δηλαδή να χάνει μια ευκαιρία και να τα βάζει με τον εαυτό του, ας πούμε, να μην μπορεί να κατεβάσει μια μακρινή πάσα από ένα συμπαίκτη του. Έδειξε να το παλεύει και το πάλεψε, ρε παιδί μου, όντως. Αλλά δεν φτάνει και πάλι μόνο αυτό. Εντάξει, μπορεί βέβαια ο Ερέρα να του δώσει μια ευκαιρία και να πει να τα κρατήσει, γιατί δεν μπορεί να φύγουν και όλοι από την περσινή ομάδα, κάποιοι θα μείνουν. Εντάξει, κάποιοι ήδη έχουν ανανεώσει και κάποιοι άλλοι μπορεί να παραμείνουν και που έχουν και συμβόλαιο κιόλας οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές. Πρέπει να υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις στην ομάδα, έτσι. Δεν γίνεται να αποδομηθεί όλο το ρόστερ που. Πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές και δεν γίνεται αυτό που λες εσύ πολύ σωστά. Δεν γίνεται να διώξεις. Κατά τη διάρκεια της σεζόν θα υπάρξουν και τραυματισμοί, θα υπάρξουν και τιμωρίες κατά πάσα πιθανότητα. Γενικότερα είναι ένα ζωντανός οργανισμός είναι η ομάδα, ας πούμε. Οπότε όποιο κύτταρο, έτσι, εισαγωγικά έχει κάποιο πρόβλημα, πρέπει να υπάρξει κάποιο άλλο. Και ο Μιλούνοβιτς, ας πούμε, μιας που τον ανέφερα σαν παράδειγμα, είναι και επαγγελματίας ο συγκεκριμένος. Εντάξει, και αυτός βέβαια ο Σέρβος ώρες λίγο τον πιάνει τα δικά του. Τα διάολια. Εντάξει, ναι. Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις παιχτών, αλλά αυτά που πρέπει να κάνει τα κάνει. Έτσι, και τα έδωσε και όλα και ο Ερέρα το είδε αυτό.
Και υπάρχουν και εκείνοι που λένε ότι ο Μιλούνοβιτς ίσως κουμπώσει καλύτερα τη νέα σεζόν, αν τελικά μείνει, γιατί και με αυτόν δεν ξέρουμε ακόμα 100% τι θα γίνει. Γιατί μπορεί να του ταιριάζει περισσότερο και η Super League σαν πρωτάθλημα. Είναι αυτό που έλεγε εσύ πριν για τον Μπαργκάν και εσύ και για τον Μιλούνοβιτς. Ο Μιλούνοβιτς είναι ένας πιο ντελικάτος ποδοσφαιριστής. Δεν ήταν ο ποδοσφαιριστής της Β' Εθνικής, όπου το παιχνίδι πάει πιο πολύ στη δύναμη και στις προσωπικές μονομαχίες. Και τη νέα σεζόν θα βρει περισσότερο χώρο, ενδεχομένως, αν μείνει, ξαναλέω, προκειμένου να παρουσιάσει μέσα στο γήπεδο τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά για τα οποία τον απέκτησε ο Άρης πριν 2 χρόνια. Πάντα με την προϋπόθεση όμως, ξαναλέω, ότι θα μείνει στην ομάδα και την σεζόν έχει και αυτό συμβόλαιο. Εντάξει. Και αυτό... Όταν είχε αποκτηθεί, είχε γράψει τριετές. Και αυτό μεγάλο συμβόλαιο, ναι. Και αυτό από τα μεγάλα συμβόλαια της ομάδας του. Και επειδή πέρσι είχαν μπει ξανά οι δύο πλευρές σε διαδικασία λύσης της συνεργασίας τους. Ο Άρης του είχε προτείνει μια μείωση. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν υπογράφηκε ποτέ. Ιδιαίτερη διάθεση. Είχαν καταλήξει σε μια μείωση στο συμβόλαιο του, αλλά δεν υπογράφηκε ποτέ και τα χρήματα παρέμειναν ως έχει. Ως έχουν βασικά, όπως είχαν συμφωνηθεί αρχικά. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα γενικότερα. Μέχρι το βραδάκι θα έχουμε εικόνα για τους παίκτες που θα ταξιδέψουν στην Ολλανδία. Ακόμα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη με τον Χαμζά Γιουνές. Δεν έχει βρεθεί ακόμα, δεν έχει βασικά λυθεί, γιατί η λύση υπάρχει, αλλά δεν έχει λυθεί ακόμα το θέμα με τη βίζα του 32χρονου επιθετικού, ο οποίος παραμένει στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας και περιμένει προκειμένου να έρθει σε Θεσσαλονίκη, αν και δεν ξέρω έτσι όπως πάνε τα πράγματα, μήπως ο παίχτης πάει κατευθείαν στην Ολλανδία, αν αυτό δηλαδή είναι πιο εύκολο από το να έρθει εδώ πέρα. Ή θα έρθει εδώ και μετά θα πάει στην Ολλανδία μόνος του, ή μπορεί να πάει σαν μια υπόθεση που κάνω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, έτσι. Γιατί και αυτά με την γραφειοκρατία είναι λίγο πολύ μπέρδεμα. Ναι, η ουσία είναι ότι είναι θέμα ημερών να ολοκληρωθεί αυτό το τυπικό ζήτημα κάπως και έτσι, να ενσωματωθεί ο παίκτης στην ομάδα. Και παράλληλα περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι και οι επόμενες μεταγραφικές κινήσεις ομάδας. Δεν θα είναι πάρα πολλές, συμπληρωματικές περισσότερο. Μπορεί η ομάδα να βρεθεί στην Ολλανδία για τις επόμενες 10-11 μέρες, αλλά είναι πιθανό μέσα σε αυτό το διάστημα να έχουμε και άλλες εξελίξεις όσον αφορά την ενίσχυση του ρόστερ. Σε άμεση συνάρτηση, πάντα βέβαια, ξαναλέω, με τις αποδεσμεύσεις που πρέπει να υπάρξουν, γιατί το ρόστερ πρέπει να αποφορτιστεί από τη στιγμή που η Ερέρα θέλει 24-25 παίχτες να δουλεύει τη νέα σεζόν και όχι περισσότερους. Και δεν είναι ότι δημιουργεί πρόβλημα, ρε παιδί μου, τώρα ο αριθμός που είναι αυξημένος, γιατί νομίζω είναι 28-29, πώς είναι αυτή τη στιγμή. Θέλει όμως άμεσα να αρχίζει να μειώνεται κάπως αυτός ο αριθμός. Τέλος πάντων, θα το δούμε και αυτό στην πορεία πώς θα πάει. Σιγά σιγά θα πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα, αφού έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ο καλεσμένος μας δεν μας κάνει το χαντήρι. Θα τον δοκιμάσουμε πάλι σε λίγο. Δεν πειράζει, δόξα τω Θεώ. Χρόνο έχουμε. Λοιπόν, θα μας πει μετά τις 6 και ο Γιάννης 2-3 πραγματάκια για τον μπάσκετ και μετά θα ανοίξουμε και τις γραμμές, αν έχετε διάθεση, για να σχολιάσουμε γενικότερα τα θέματα του Άρη και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, Δημήτρη μου, και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Λίμπερο 107,4. Στα 10 λεπτάκια μετά από τις 6, ακούτε All About Aris On Air. Γιάννης Παραπονιάρης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526, με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρέωσιο της κινητής τηλεφωνίας. Θα πάμε στον μπασκετικό Άρη. Πριν όμως μας πει ο Γιάννης τα του ρεπορτάζ, θα πάμε να μιλήσουμε για ένα διαφορετικό ζήτημα, για την Γκάι Άρης που για ακόμα μία φορά δείχνει το κοινωνικό της πρόσωπο και ειδικά τώρα που η ολόκληρη Ελλάδα παρακολουθεί συγκλονισμένη τα όσα γίνονται στην Αττική. Και έχουμε Γιάννη μαζί μας. Έχουμε τον κύριο Νίκο Κουκουλιά, τον γιατρό ο οποίος παρέχει τις υπηρεσίες του και στην ΚΑΕ. Ήταν ο γιατρός ο οποίος συνέλαβε ουσιαστικά την ιδέα μιας δημιουργίας τράπεζας αίματος για την ΚΑΕ Άρης και προχώρησε στην υλοποίησή της. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλησπερίζουμε. Γιατρέ, καλησπέρα από το Λίμπερο. Γεια σας, Κουκουλιά. Καλησπέρα.
Φαντάζομαι παρακολουθείτε κι εσείς συγκλονισμένος τα όσα συμβαίνουν στην Αττική, όλος αυτός ο πόνος που υπάρχει, που έχει ξεσπάσει μετά τις φωνικές πυρκαγιές, ακόμα και σε ένα έμπειρο μάτι σαν το δικό σας, που έχετε αντιμετωπίσει πολλά περιστατικά στην καριέρα σας, δεν γίνεται να μην σας έχει επηρεάσει, φαντάζομαι. Έτσι ακριβώς είναι. Νομίζω ότι αυτό το μέγεθος της καταστροφής είναι τέτοιο που δεν μπορεί να αφήσει κανέναν ανεπηρεάστο από κάθε άποψη. Πέρα από τις υλικές ανάγκες που υπάρχουν, γιατρέ, πέρα από τα είδη πρώτης ανάγκης που πρέπει να παρέχουμε στους συνανθρώπους μας οι οποίοι χρήζουν βοήθεια σε αυτή τη στιγμή, διαβάζουμε και από το ρεπορτάζ ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αίμα. Ήδη στα νοσοκομεία της Αττικής έχουν σπεύσει πολλοί πολίτες, ούτως ώστε να δώσουν το αίμα τους για να βοηθήσουν την κατάσταση. Το ίδιο συμβαίνει και στη Θεσσαλονίκη. Το ίδιο κάνει και η Τράπεζα Αίματος της ΚΑΕΑΡΙΣ. Είδαμε σήμερα την ανακοίνωση που βγήκε και καλεί όσους ενδιαφέρονται, όσους μπορούν, να πάνε να δώσουν, έτσι να μπορέσει η Τράπεζα Αίματος της ΚΑΕ να στείλει κάποιες φιάλες. Πείτε μας λίγο, ποια είναι η διαδικασία. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες, για το λόγο ότι οι εγκαυματίες χάνουν πάρα πολλά υγρά και αυτό απειλεί τη ζωή τους. Επομένως η αναπλήρωση των υγρών αυτών είναι πάρα πολύ σημαντική για να μπορέσει κάποιος να προσφέρει μια ουσιαστική βοήθεια. Άρα πραγματικά οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Στις ήδη πολύ μεγάλες ανάγκες που υπάρχει γενικά στη χώρα μας για πολλούς λόγους. Αν κάποιος βάλει και το γεγονός ότι συμπίπτει η θερινή περίοδος με κάποια τροχέα, με αυξημένο τουρισμό, άρα αυξημένο πληθυσμό κτλ., αυτή συγκυριακά, αυτή η χρονική στιγμή είναι μια περίοδος πολύ μεγάλων απαιτήσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τράπεζα της ΚΑΕΑΡΙΣ, θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι όλες οι τράπεζες αίματος και της ΚΑΕΑΡΙΣ μαζί με αυτές έχουν δείξει μια ευαισθησία και προσπαθούν να βοηθήσουν την κατάσταση. Αλλά όπως και στις τράπεζες τις συμβατικές, αυτές που είχε καθένας στο μυαλό του, εάν πάνε όλοι μαζί οι πολίτες και ζητήσουν τα χρήματα που έχουν καταθέσει στις τράπεζες, οι τράπεζες δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, τώρα οι αιμοδοσίες της Ελλάδος δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άμεσα όλες τις ανάγκες που έχουν προκύψει αυτή τη στιγμή. Επομένως είναι πολύ σημαντικό, όχι να πούμε απλά όλοι οι τράπεζες όλων των συλλόγων να πούν ότι έχω τόσο αποθηματικό που μπορώ να το διαθέσω, αλλά είναι πολύ σημαντικό να γίνει μια ουσιαστικά μια καινούργια αιμοδοσία, δηλαδή όλοι οι αιμοδότες του κάθε συλλόγου να πάνε να δώσουν τώρα αίμα, το οποίο θα πάει απευθείας στους πληγέντες και σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτό που έκανε η ΚΑΕ και αυτό που θα κάνουν φαντάζομαι και οι περισσότεροι σύλλογοι που θα θέλουν να βοηθήσουν είναι ουσιαστικά να κάνουν μια καινούργια αιμοδοσία, άτακτη και διάχυτη, όχι οργανωμένη, όχι στο Palette Sport. Ο καθένας από μόνος του που θέλει να βοηθήσει την κατάσταση θα πάει στην αιμοδοσία που τον εξυπηρετεί, της πόλης του, της γειτονιάς του, και θα δώσει τα στοιχεία που έχει δώσει η ΚΑΕ με την ανακοίνωσή της για την ΚΑΕ Άρης, και αυτό το αίμα με εντολή της ΚΑΕ Άρης πάει απευθείας σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, στους κλιέντες. Αυτή είναι η διαδικασία. Άρα, γιατρέ, για να μιλήσουμε και εδώ για τη Θεσσαλονίκη, μπορεί ο Θεσσαλονικιός να πάει οποιαδήποτε στιγμή σε ένα δημόσιο νοσοκομείο να δώσει την... να κάνει την διαδικασία της αιμοδοσίας και μετά δίνοντας τον αριθμό 13448 που αντιστοιχεί στην τράπεζα της ΚΑΕ Άρης, να δημιουργηθεί αυτό το απόθεμα και να σταλεί απευθείας στα νοσοκομεία της Αττικής. Απλά δεν είναι οποιαδήποτε στιγμή, είναι ώρες λειτουργίας των νοσοκομείων, ουσιαστικά πρωινά, εντάξει, γιατί αυτές είναι οι ώρες που εξυπηρετούν, αλλά σίγουρα υπάρχει μια αυξημένη ευαισθησία και από όλους, νομίζω ότι υπάρχει διάθεση να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Αλλά αυτή είναι η διαδικασία, ναι. Σε όποια αιμοδοσία τον βολεύει, εμάς η αιμοδοσία άμεσης συνεργασίας είναι η αιμοδοσία του Αγίου Παύλου, αλλά και στις υπόλοιπες δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το αίμα θα πάει για τον ίδιο σκοπό και έχει την ίδια αξία παντού. Ακριβώς. Γιατρέ, γίνεται και στις κλινικές και στις ιδιωτικές κλινικές, μπορεί κάποιος όχι, ναι, ναι. Η αιμοδοσία και η τράπεζα αίματος είναι δημόσιο αγαθό. Το αίμα είναι δημόσιο αγαθό. Οι ιδιωτικές κλινικές εξυπηρετούνται από την μία τράπεζα, κεντρική τράπεζα, που είναι δημόσια. Και για να πάει κάποιος να δώσει αίμα, τι προδιαγραφές πρέπει να υπάρχουν, φαντάζομαι. Θα πρέπει να είναι ενήλικος, θα πρέπει να είναι ενήλικος, να μην έχει πάρει φάρμακα τις τελευταίες 5-6 μέρες, εντάξει, να μην έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας και
να πάει με έναν αφρύ φαγητό, με έναν σχετικά καλό ύπνο, ξεκούραστος δηλαδή, και με έναν αφρύ πρωινό να πάει να δώσει το αίμα του. Είναι 10 λεπτά δουλειά και σε μία ώρα μπορεί να επιστρέψει κανονικά στην εργασία του και στις δραστηριότητες του. Ακριβώς. Όσοι μπορούμε λοιπόν να πάμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία για καλό σκοπό. Είναι άλλωστε θα βοηθήσουμε ανθρώπους να ξεπεράσουν αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία στην οποία έχουν βρεθεί και στην τραγική συγκυρία την οποία έχουν βρεθεί, γιατί η αιμοδοσία, το αίμα σώζει ζωές πραγματικά. Και για μας που είναι μια διαδικασία που διαρκεί 10 λεπτά, για κάποιον μπορεί να βοηθήσει ούτως ώστε να διατηρηθεί στη ζωή. Ναι, ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν βοηθούμε μόνο τους αρρώστους, αλλά και τους δικούς τους ανθρώπους, οι οποίοι προφανώς και αυτοί θα έχουν προβλήματα στο να κινητοποιηθούν και να βοηθήσουν τους δικούς τους ανθρώπους. Έτσι, άρα λοιπόν είναι ανακούφιση σε οικογένειες, δεν είναι μόνο σε αρρώστους. Προφανώς προέχει ο άρρωστος, αλλά σκεφτείτε και κάποιον ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει ότι έχει χάσει και το σπίτι του και έχει να τρέξει και με χιλιάδες δύο άλλα πράγματα και ταυτόχρονα πρέπει να στηρίξει και τον άνθρωπό του. Είναι πραγματικά δύσκολη κατάσταση και πρέπει ο καθένας από εμάς να κάνει αυτό που μπορεί. Ακριβώς. Γιατρέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Εγώ ευχαριστώ γιατί και εσείς συμμετέχετε με τον τρόπο και με τη δύναμη που έχετε σε αυτό το έργο. Να είστε καλά, γιατρέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Αυτός λοιπόν ήταν ο Νίκος Κουκουλιάς, ο γιατρός με τον οποίο συνεργάζεται η ΚΑΕ Άρης. Μας είπε τις λεπτομέρειες, με ποιον τρόπο οι συμπολίτες μας μπορούν να πηγαίνουν στο νοσοκομείο και να δίνουν το αίμα τους προκειμένου να βοηθήσουν την κατάσταση με το αίμα τους που χρειάζονται τα νοσοκομεία της Αττικής για να παρέχουν τη βοήθεια στους πληγέντες από τις φωνικές πυρκαγιές που ξέσπασαν στην Ανατολική Αττική και έχουν προκαλέσει όλη αυτή την καταστροφή, όλη αυτή την αποτρόπαια κατάσταση, στοιχίζοντας φυσικά και ανθρώπινες ζωές. Όποιος μπορεί λοιπόν, όποιος έχει την καλή διάθεση, μπορεί να πάει. Είναι μια διαδικασία, όπως μας είπε και ο γιατρός, 10 λεπτά. Πίνεις και ένα χυμούλι μετά έτσι για βιταμίνη σε Νίκο Παπαδόπουλε και επανέρχεσαι κανονικά στα καθήκοντά σου χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, γιατί πραγματικά οι συνάνθρωποι μας έχουν ανάγκη. Όποιος λοιπόν έχει την ευκαιρία και την καλή θέληση, πολύ ευχαρίστως να πάει και να το κάνει. Θα πάω, φίλε. Μέχρι πότε είπαμε είναι? Ποιο? Αυτή η διαδικασία. Μπορείς να πας οποιαδήποτε στιγμή. Ωραία, θα πάω. Γιατί έχω να δώσω και πάρα πολύ καιρό, είναι η αλήθεια. Αίμα και όσοι μπορούν, είναι το λιγότερο που μπορείτε να κάνετε. Σκεφτείτε να ήσταν εσείς στη θέση κάποιων ανθρώπων και αν χρειαζόταν εσείς αίμα, πάντα να το βλέπετε έτσι, τότε νομίζω ότι αυτή η σκέψη θα σας μπρούξει περισσότερο προς αυτή την διαδικασία. Λοιπόν, μιας και πιάσαμε τον μπάσκετ και είχαμε και τον γιατρό, τον κύριο Κουκουλιά, έχουμε κάτι όσον αφορά το ρεπορτάζ? Λοιπόν, όσον αφορά το ρεπορτάζ, και μέσα από το Λαμπαουτάρι το σημειώσαμε εχθές το απογευματάκι, νωρίς το βράδυ, ότι ο Άρης βρίσκεται έτσι σε επαφές με τον Γκάρι Μαγκή, τον Αμερικάνο σέντερ, ο οποίος αγωνίστηκε την περσινή σεζόν με την φανέλα της Κίμης, γνώριμος παίκτης για το ελληνικό κοινό, καθώς έχει περάσει και από τον Κολοσσό Ρόδου. Ένας καλός παίκτης, μια αξιόπιστη λύση για την θέση του σέντερ. Ένα παιδί στα 2.11-2.12, ένα βαρύ κορμί, δυνατός, αθλητικός, ογκώδης, που μπορεί να παρέχει αρκετές λύσεις μέσα στο καλάθι. Είναι ουσιαστικά, τον είδαμε με τον Mike Kaiser την σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Κίμη και συνέθεσαν ένα πολύ καλό δίδυμο. Ο Kaiser έτσι πιο ευκίνητος, πιο αθλητικός, περισσότερο ταχύς. Ο Μαγκή έτσι λίγο πιο δεινόσαυρος, όπως συνηθίζουμε να λέμε στο μπάσκετ, για τους ογκώδεις ψηλούς, με καλές κινήσεις στο χαμηλό post. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει και με πλάτη στο καλάθι. Ένα παιδί πολύ δυνατό. Βρίσκεται εξ αρχής στην μεταγραφική λίστα του Άρη. Δεν είναι κάτι το τωρινό το ενδιαφέρον που έχει εκφράσει ο Άρης. Απλά τις τελευταίες 2-3 ημέρες οι δύο πλευρές έχουν μπει σε μια διαδικασία να συζητήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας τους έτσι πιο ζεστά. Το θετικό στην όλη υπόθεση για τον Άρη, τα θετικά βασικά για να είμαστε πιο ακριβείς, είναι δύο. Ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στις 25 Ιουλίου,
ο Γκάρι Μαγκή δεν έχει βρει κάποια άλλη ομάδα και δεν έχει στα χέρια του κάποια πρόταση έτσι, η οποία να τον να το δελεάζει, και αυτό σημαίνει ότι δεν έχει ομάδα ακόμη. Άρα αυτή τη στιγμή το κασέ του είναι χαμηλότερο σε σχέση με την περίοδο που ήταν όταν ο Άρης έκανε την πρώτη επαφή, την πρώτη προσέγγιση, και έχει πέσει σε επίπεδα τα οποία μπορεί να καλύψουν οι κυτρινόμαυροι. Οι κυτρινόμαυροι, οι οποίοι ακολουθούν από την έναρξη ουσιαστικά της μεταγραφικής περίοδου και την στελέχωση του ρόστερ τους, όταν ξεκίνησαν τη διαδικασία στελέχωσης του ρόστερ, έχουν πάει σε μια πολιτική, σε μια οικονομική πολιτική σφιχτή. Δεν θα υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Το budget θα κοιμανθεί εκεί στις 350 με 380.000 ευρώ. Οπότε έχουν συγκεκριμένα χρήματα να δώσουν σε συγκεκριμένους αθλητές, μιας και υπάρχει και το απαγορευτικό των μεταγραφών. Οπότε η ομάδα μπορεί να πάρει από συγκεκριμένη δεξαμενή αθλητές. Ο Γκάρι Μαγκή λοιπόν, πλέον η τιμή του, το κασέ του, είναι στα επίπεδα που μπορεί να καλύψει ο Άρης. Και το δεύτερο, και το δεύτερο στοιχείο, το οποίο επίσης είναι υπέρ των κυτρινόμαυρων, είναι η παρουσία της ομάδας στο Basketball Champions League. Από τον προκριματικό γύρο, από τον πρώτο προκριματικό γύρο, θα ξεκινήσει την προσπάθειά του ο Άρης την φετινή σεζόν. Πρώτος αντίπαλος, που θυμίζω, η Δυναμό Τυφλίδας. Ο Γκάρι Μαγκή είναι ένας παίκτης, ένα παιδί το οποίο θέλει να παίξει σε ομάδα που συμμετέχει στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχει ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς υπενθυμίζω ότι από το πέρασμά του στην Ελλάδα, τόσο στην Κήμη όσο και στον Κολοσσό, δεν είχε αυτή την δυνατότητα, και πάντα στις διαπραγματεύσεις είναι ένα δυνατό διαπραγματευτικό χαρτί για τις ομάδες να συμμετέχουν σε κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση, γιατί για τους Αμερικάνους παίζει αρκετά σημαντικό ρόλο το να έχουν δύο παιχνίδια την εβδομάδα, περισσότερες αγωνιστικές υποχρεώσεις, άρα και περισσότερα βλέμματα να συγκεντρώνονται επάνω τους. Είναι σε διαδικασία συζητήσεων οι δύο πλευρές. Υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ των δύο μεριών και περιμένουμε μέσα στα επόμενα 24 ώρα να έχουμε μια τελική έκβαση, είτε θετική είτε αρνητική, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πάντως, με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, χωρίς φυσικά να είναι κάτι οριστικό, αυτή τη στιγμή οι δύο πλευρές έχουν πολύ καλή επικοινωνία. Αν αυτό είναι δείκτης για κάτι άλλο στο προσεχές μέλλον, θα το δείξει ο χρόνος. Πάντως, ο παίκτης βρισκόταν εξ αρχής στη λίστα του Βαγγέλη Αγγέλου. Γνωρίζει ο coach του Άρη τι μπορεί να του προσφέρει ο συγκεκριμένος αθλητής, και σε συνδυασμό με την παρουσία του Mike Kaiser στο ρόστερ της ομάδας, θεωρεί ότι συμπληρώνει ο ένας τον άλλον πολύ καλά στη συγκεκριμένη θέση. Αυτά όσον αφορά τον Γκάρι Μαγκή. Ο Άρης, ο οποίος κινείται για την απόκτηση ουσιαστικά δύο ψηλών ακόμη. Ο ένας είναι ο Γκάρι Μαγκή, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με την ομάδα. Ο άλλος παίκτης, ο οποίος η ομάδα ψάχνει, είναι ένας παίκτης ο οποίος θα αγωνίζεται στο 4. Αν θεωρήσουμε ότι ο Mike Kaiser μπορεί να προσφέρει λύσεις τόσο στη θέση 4 όσο και στη θέση 5. Οπότε ο Βαγγέλης Αγγέλου θέλει ουσιαστικά έναν power forward, ένα παιδί το οποίο θα αγωνίζεται στην θέση 4 αποκλειστικά, και από εκεί και πέρα κατά συνθήκη να χρησιμοποιεί και τον Διαμαντή Σλαφτσάκη στο 4 και τον Lucky Jones σε κοντά σχήματα στο 4, αλλά να υπάρχει ένα βασικό τεσάρι το οποίο θα μπορεί να καλύπτει την συγκεκριμένη θέση. Αυτά όσον αφορά τις προσθήκες που θα γίνουν στους ψηλούς. Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις από την υπόθεση του Γκάρι Μαγκή και περιμένουμε και την επιλογή του coach Αγγέλου για την θέση 4, και ουσιαστικά θα κλείσει με αυτές τις κινήσεις, θα κλείσει και η front line της ομάδας. Το θέμα το οποίο παραμένει ανοιχτό, παραμένει σε διαπραγμάτευση, είναι φυσικά του Λευτέρη Μποχωρίδη. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συνεχείς επαφές το τελευταίο διάστημα. Προχθές, στο περιθώριο της κλήρωσης της Α1, ο coach Αγγέλου είχε μία επικοινωνία με τον Λευτέρη Μποχωρίδη, συζήτησαν εκ νέου, έβαλαν κάτω όλα τα δεδομένα και το πώς φαντάζεται
ο coach του Άρη την συνεργασία τους τη νέα σεζόν. Κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει και ένα ραντεβού του αθλητή με τον κύριο Γουλιέλμο, προκειμένου να υποθούν και κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά το συμβόλαιο, όσον αφορά το οικονομικό και γενικότερα την πρόταση που έχει καταθέσει ο Άρης. Θα συζητήσουν και πάλι οι δύο πλευρές και αναμένεται το θέμα μέσα στα επόμενα 24 ώρα να ξεκαθαρίσει οριστικά, είτε θετικά είτε αρνητικά, γιατί η αλήθεια είναι πως έχει τραβήξει χρονικά το τελευταίο διάστημα και ο Άρης πρέπει να έχει μια ξεκάθαρη απάντηση στα χέρια του για να ξέρει πώς θα κινηθεί. Γιατί είπαμε, η ανανέωση ή μη του Μποχορίδη θα διαφοροποιήσει και τις κινήσεις που θα γίνουν. Γιατί αν δεν αποκτηθεί ο Λευτέρης Μποχορίδης, τότε ο Άρης έχει στο πλάνο του να κινηθεί για την απόκτηση του Κάμερον Τζόουνς. Άρα καλύπτεται γρήγορα μια θέση ξένου στο ρόστερ της ομάδας και απομένει μία θέση ξένου για να αξιοποιηθεί στη γραμμή των ψηλών. Ήδη ο Άρης βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Γκάρι Μαγκή. Άρα, αν δεν κλείσει ο Μποχορίδης και στο καλό σενάριο που κλείσει ο Μαγκή, θα υπάρχει μία διαθέσιμη θέση ξένου. Οπότε, είναι και από αυτή την άποψη, γίνεται και από αυτή την άποψη κατανοητό ότι πέρα από τα αγωνιστικά ωφέλη που θα έχει η ομάδα με την παραμονή του Λευτέρη Μποχορίδη στην ομάδα, θα έχει έτσι και την άνεση στην επιλογή να πάρει δύο παίκτες ξένους και πιο συγκεκριμένα Αμερικάνους για να καλύψει τις δύο θέσεις των ψηλών. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά. Θα είμαστε εδώ για να παρακολουθούμε το ρεπορτάζ και το τι εξελίξεις θα υπάρχουν. Περιμένουμε άμεσα εξελίξεις μέσα σε αυτή την εβδομάδα, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες μας, ότι μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να τελειώσουν και αυτές οι κινήσεις, γιατί από την ερχόμενη εβδομάδα πιάνουμε τον Αύγουστο, σιγά σιγά οι παίκτες, το τεχνικό επιτελείο αρχίζουν και μπαίνουν σε διαδικασία να σκέφτονται την έναρξη της προετοιμασίας. Στις 13 του Αυγούστου θα ξεκινήσει κατά πάσα πιθανότητα η προετοιμασία της ομάδας, όπως μας έλεγε εδώ και χθες ο Δημήτρης Βεργίνης, τον οποίον φιλοξενήσαμε και μας ανέλησε κάποια πράγματα που αφορούν την προετοιμασία. Θέλει στο ξεκίνημα της νέας σεζόν, της νέας προσπάθειας του Άρη, ο Βαγγέλης Αγγέλου να έχει πλήρες ρόστερ για να δουλέψει έτσι όπως αυτός έχει σχεδιάσει μαζί με τους συνεργάτες του με την ομάδα, να τη χτίσει στον βαθμό που θέλει, προκειμένου αυτή να μπορέσει να ανταποκριθεί τόσο στο Basketball Champions League όσο και στην ελληνική Α1. Αυτά όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι. Σήμερα μίλησαν και οι άμεσοι συνεργάτες του Βαγγέλη Αγγέλου στο επίσημο site της ΚΑΕ. Ο coach Καμπερίδης, ο coach Νικολαίδης και ο Παναγιώτης Ζάλογκος, ο γυμναστής της ομάδας, ανέλησαν ουσιαστικά το πρόγραμμα των μεταβατικών προπονήσεων που έγιναν το προηγούμενο διάστημα. Ανέλησαν εκεί όλες τις παραμέτρους και κατά πόσο βοήθησε όλη αυτή η διαδικασία τους παίκτες, οι οποίοι έτσι θα προσαρμοστούν πιο ομαλά στις συνθήκες της προετοιμασίας. Αυτά όσον αφορά το μπασκετικό κομμάτι. Πιάσαμε τις 6.30, κύριε Παπαδόπουλε, που μιλάς στο κινητό σου τηλέφωνο. Έτσι, αλήθεια είναι αυτή, τρέχει το ρεπορτάζ. Φτάσαμε στις 6.30, θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για την τελική ευθεία της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο τελικό κομμάτι της εκπομπής. Μπαίνουμε All About Aris On Air. Γιάννης Παραπονιάρης και Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από τα μικρόφωνα. Λοιπόν, και τι άλλο έχουμε. Και ανοίγουμε γραμμές, Δημήτρη μου. 2-31-0-287-3-8 για τους φίλους του Άρη και για περίπου 20 λεπτάκια θα πάμε πάνω κάτω παρέα μέχρι τις 7. Για να παραδώσουμε σκυτάλη στο Γεώργιο Ματζιούκη και στην Ώρα Γιαμπλέ, αφού το πρόγραμμα λόγω της αναβολής του φιλικού με την ΑΕΚ επιστρέφει στην κανονική του ροή. Άρα το βράδυ θα τα πούμε και με τον Μπαλαντέρ 10 με 12. Λοιπόν, 2-31-0, 2-87 και 3-8 είμαστε εδώ και σας περιμένουμε. Μέχρι να πάρει κάποιος τηλέφωνο, που δεν τους βλέπω ζεστούς, έχουν πέσει όλοι τώρα, κάτω από τη βροχή και από τη ζέστη. Λοιπόν, διαβάζετε το All About Aris από το πρωί και τις δηλώσεις του προπονητή της Boca Juniors, του Guillermo Barros Schelotto,
του τεχνικού της ομάδας του Buenos Aires, ο οποίος μας έκανε την τιμή να μας πει κάποια λόγια για τον Νικολάς Κολάσο, τον οποίο ξέρει άλλωστε ως ποδοσφαιριστή. Ναι μεν δεν τον υπολόγιζε για τη νέα σεζόν, αλλά δεν γίνεται να μην παραδεχτεί ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής με δεδομένη ποιότητα και δεδομένες ικανότητες, θεωρώντας, εκφράζοντας βασικά την πίστη του ότι θα βοηθήσει τον Άρη, χαρακτηρίζοντας τον ως μια πολύ καλή επιλογή, ένας παίκτης με τεχνική και ηρεμία στο παιχνίδι, όπως είπε ο Σελότο, ο οποίος τοποθετήθηκε και για το ενδεχόμενο μιας φιλικής αναμέτρησης του Άρη με την Boca Juniors τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Διαβάζετε και στην άρξη το περασμένο Σάββατο αυτή την σκέψη των ανθρώπων του Άρη και την πρόταση προς την Boca για να γίνει ένα φιλικό ανάμεσα στις δύο ομάδες τον επόμενο Σεπτέμβριο, με αφορμή και την παρουσία της Boca στην Ευρώπη για το φιλικό που θα δώσει με την Νάπολη προς τιμήν του Diego Maradona. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι εφόσον έρθει η Boca τελικά στο κλειάν της Βικελίδης, θα έρθει με όλα τις τα αστέρια. Βάλτε Κάρλος Τέβες, Παβόν, που τον είδαμε και στο Μουντιάλ, και την βασική της ομάδα. Ο κύριος Σελότο, βέβαια, είναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κάποια ενημέρωση και το βρίσκουμε φυσιολογικό σε έναν βαθμό. Σίγουρα όμως, λέει, θα ήθελα να έρθουμε στη Θεσσαλονίκη για φιλικό με τον Άρη. Ήταν τα λόγια του προπονητή της Boca Juniors, ο οποίος μίλησε αποκλειστικά σήμερα στο All About Aris. Έχουμε ένα τεχνικό θεματάκι. Λοιπόν, παίζουμε. Α, θα δει τώρα ο Γιώργος Ματζιούκης. Έχουμε ένα τεχνικό ζήτημα. Έχουμε αέρα. Έχουμε αέρα. Απλά έχουμε ένα θεματάκι εδώ πέρα με τη μουσική. Ωραία. Θα το λύσουν εδώ πέρα οι τεχνικοί του ραδιοφώνου μέσα στα επόμενα λεπτά. Τι γελάς λίγο. Λοιπόν, εσείς ακούτε Λίπερο. Μην μπερδεύεστε. Έχουν σβήσει όλα. Άνοιξαν όμως όλα πάλι. Εξαιρετικά. Είναι αυτές οι διακοπές του ρεύματος που φαντάζομαι ότι γίνονται λόγω της βροχόπτωσης. Αυτό το εκνευριστικό, ρε παιδί μου, ίσα να σε βγάλει λίγο από το τέτοιο, από την ροή σου και μετά να ξανάρθει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε όμως. Και ανοιχτές και οι γραμμές. Μουσική δεν έχει, αλλά μπορείτε να ντύσετε εσείς τον αέρα της πόλης. Ούτε! Α, ωραία. Έχουμε και γραμμές. 2-31-087 και 38 για να συζητήσουμε για τον Άρη. Πώς βλέπετε εσείς την απόφαση του Πάκο Ερέρα να αφήσει εκτός ομάδας τον Κενάν Μπαργκάν, τον θες του χρόνου να τον πάρεις? Δεν σ' αρέσει, δεν ψήνεσαι. Λοιπόν, ναι, εντάξει. Είναι και αυτό. Λοιπόν, και πώς βλέπετε γενικότερα την κατάσταση στην ομάδα η οποία αναχωρεί, θυμίζω, αύριο το πρωί για την Ολλανδία. Νωρίς νομίζω κιόλας, νομίζω 10 και 4 πρέπει να πετάει η αποστολή. Έχει ξεκινήσει και απογευματινή τελευταία προπόνηση των παικτών. Στις αφίξεις είχαμε κόσμο. Στην αναχώρηση. Δεν νομίζω να έχει. Γιατί όχι. Δεν νομίζω τώρα. Εντάξει, δεν πάνε ταξίδι για ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πάνε για προετοιμασία τώρα. Πάντως θα έχει, φίλε. Αλλά θα είναι συγκεντρωμένοι όλοι οι παίκτες, θα είναι ο προπονητής. Εγώ λέω θα έχει. Οι πληροφορίες λένε ότι θα έχει αρκετό κόσμο πάνω στην Ολλανδία. Καθώς είναι κυρίως οι φίλοι του Άρη από τη Γερμανία και έχει πολύ κόσμο Άρη στη Γερμανία που θα κάνουν το ταξίδι, δεν είναι και πάρα πολύ μακριά άλλωστε, για να βρεθούν στην Ολλανδία και να παρακολουθήσουν κάποια από τα φιλικά της ομάδας. Πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Χαίρετε. Γεια σας. Είμαι ο πρώτος κύριος τώρα, καλησπέρα. Ναι, κύριε Θανάση μου, τι κάνετε, πώς είστε? Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά. Έπεσε είμαστε. Έπεσε το ρεύμα? Όχι, εντάξει, είμαστε κανονικά πάλι. Κάτι λέει ο Ματζιούκης, περίμενε τι. Α, χαιρετάει ο Γιώργος Ματζιούκης. Ναι, είναι απ' έξω. Ναι. Θα το δω το Σάββατο το βράδυ, τον κύριο Γιώργο. Πού θα το δεις? Θα τα πούμε, ξέρει πού, στο γνωστό μέρος, εκεί στην οδό Σβερίας. Στη Φωλιά. Έχει ένα φιλικό παιχνίδι το βράδυ του Σαββάτου. Με ποιον παίζετε? Με την ομάδα του Μάρκετινγκ από το νησί. Μια ομάδα που τη λένε Μάρκετινγκ. Α, με εμάς παίζετε. Έχει φιλικό. Στην Αμερική, στο τουρνουά, μάλιστα. Ναι, γιατί δεν είναι ενδιαφέρον. Πες ότι παίζεις με την κορυφαία ομάδα της Αγγλίας, ρε φίλε. Δεν είναι κακό. Φοβάσαι να πεις αυτές τις λέξεις. Είναι. Άκουσε ο Βαδόπουλε. Έλα. Τι είναι marketing ομάδα. Marketing ομάδα. Και αυτό, Θανάση μου, στο ποδόσφαιρο παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Μην αρχίσεις τα σύγχρονα θέματα, γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι έτσι όπως κάποιοι το φαντάζονται. Εμείς αλλιώς το μάθαμε, φίλε, το ποδόσφαιρο. Εσείς είστε πιο παλιοί. Πάμε παρακάτω. Γεια σας. Δυστυχώς το παλικαράκι, ο καθένας όπου φτάνει το μυαλό του κάνει στη ζωή του πράγματα. Ναι.
δεν ήταν τυχαίο δηλαδή αυτά που ο προηγούμενος προπονητής, γερός να είναι όπου να είναι και επιτυχίες να έχει ο άνθρωπος, δεν έκανε λάθος. Και αποδεικνύεται ότι δεν έκανε λάθος. Ό,τι αξίζει στη ζωή καθένας παίρνει. Ναι. Το ταλέντο του, το ταλέντο που έχει, την τεχνική του κατάρτιση, την καλή του, ας πούμε, το ξεπέταγμα, την ταχύτητά του, ναι, αυτά τα χαρακτηριστικά, δεν δούλεψε σε άλλα πράγματα, κάθισε και θα καταλήξει εκεί που του αξίζει να παίζει, στη β' κατηγορία. Αυτό θα φανεί, φίλε, περίμενε, θα δούμε, αν θα πάει βασικά κάπου και αν πάει, πού θα πάει. Θα παίξει β' κατηγορία πάλι, σε ομάδα β' εθνική. Μάλιστα. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα φανεί στο χειροκρότημα. Ναι. Για την ομάδα τώρα, εντάξει, περιμένουμε να δούμε να ολοκληρωθεί το ρόστερ. Επάνω κάτω έχει ολοκληρωθεί κάποιες τελευταίες κινήσεις. Αυτό που έπρεπε να γίνει σήμερα έγινε. Ναι. Γιατί, εντάξει, πάνω απ' όλα είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Δεν το συζητάμε. Κοίτα, είναι αυτό που έλεγα πριν. Όλοι είχαμε μια δίψα και μια περιέργεια να δούμε την ομάδα, αλλά όταν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορείς να μπεις σε διαδικασία να ασχοληθείς με ένα παιχνίδι, και ειδικά όταν είναι φιλικό. Τι να συζητάς τώρα για πράγματα, για το. Εντάξει, άλλο τώρα τα διεθνή παιχνίδια που δεν μπορούσαν να γίνει η αναβολή, και άλλο τώρα όλη αυτή η ιστορία εδώ μέσα στην Ελλάδα θα ήταν η Γυφτιά. Τέλος πάντων, θα φανεί το χειροκρότημα. Ο άλλος εκεί που θα πάει στην Ολλανδία, εύχομαι να λέει αλήθειες και να μην λέει ψέματα. Πάντως θα είναι πολύ κουραστικό και είναι η περίοδος από τότε που τελείωσε το Μουντιάλ. Είναι πολύ κουραστική περίοδος, πίστεψέ με. Να ακούς κάθε μέρα να προσπαθούν οι δημοσιογράφοι να σου πούνε κάτι και το μόνο που έχετε να πείτε, ρε, είναι, ξέρεις ποιο? Ότι ήρθε και υπέγραψε. Ή δεν ήρθε και δεν υπέγραψε. Τίποτα μόνο ήρθε και υπέγραψε, λέμε, Θανάση μου. Δεν λέμε τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ναι, άλλους δύο θα πάρει ο σύντροφος του Καρυπίδης. Νομίζω σίγουρα άλλες δύο μεταγραφές θα γίνουν. Ναι. Και ο κόσμος να φέρει πράγματα, να φέρεις πράγματα, λέει ο Ματζιούκης. Τι πράγματα? Για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές, βεβαίως. Εννοείται, δεν θα πάμε με άδεια χέρια. Μάλιστα. Δεν θα πάμε με άδεια χέρια. Μάλιστα. Δεν θα πάμε με άδεια χέρια. Εντάξει, να σου πω κάτι. Τουλάχιστον λέμε ότι ήρθε και υπέγραψε. Ασχολιόμαστε με κάτι ευχάριστο. Ήρθε και υπέγραψε, ρε φίλε. Αυτό είναι. Τι θέλεις να λέμε για συνελεύσεις στο Βελίδιο και στο Πόρτο Παλάς και για το δικαστήριο που έγινε σήμερα το πρωί που λέγαμε πριν λίγα χρόνια? Ναι. Και εκείνα κουραστικά είναι, πίστεψέ με. Δεν ήτανε. Και είναι και στενάφορα. Που πηγαίναμε στο Βελίδιο 4 το μεσημέρι και φεύγαμε 2 το βράδυ. Ωραία χρόνια. Και ας γίνομαι γραφικός, δεν πειράζει. Ναι. Και ας ορισμένοι, ξέρεις τι θέλω να πω. Ας ποτίσει του κόσμου το μυαλό ο Θεούλης και ας κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, γιατί υπάρχει στην ομάδα ανάγκη. Βέβαια, αυτό το τελευταίο που άκουσα, ότι ο πρόεδρας με τον Παπαδόπουλο πρόβλημα στη χορηγία και κάτι τέτοιο, ξαφνικά δεν το πολύ κατάλαβα γιατί και πώς. Και να σου πω και κάτι, μουτσουνάκια και τέτοια, όποιος θέλει, όποιος δεν θέλει. Ναι. Το μοναστήρι που λένε να είναι καλά. Τι να πω, ξέρω εγώ. Τι να πω, και να σου πω, και δεν θέλω και να μάθω κιόλας. Αυτά είναι εγωισμοί ανθρώπων τώρα. Μουτσουνιάς και αυτά, δίνω το λόγο μου, κάνω ράνο και μετά, όχι, δεν δίνω, δεν κάνω. Δεν πειράζει. Θα βολευτούμε και μετά λιγότερα. Μάλιστα. Ή μήπως δεν είναι έτσι. Μιας που ανέφερες τον Καρυπίδη, και όχι, δεν είναι μόνο θέμα νομίζω του Καρυπίδη, γενικότερα στον Άρη, επειδή πες να κάνουν αυτό που πρέπει, περιμένουν περισσότερα από την επόμενη εβδομάδα όσον αφορά την κίνηση των διαρκείας. Ποντάρανε πολύ στα διαρκείας με το φιλικό που είχε προγραμματιστεί με την ΕΚ, και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η απόφαση. Αυτονόητη μεν, εγώ θα την πω και λίγο γενναία, τα χρήματα του φιλικού με τσάκ να πάνε στους πληγέντες. Είναι το σωστό, είναι αυτό που πρέπει να κάνει ο Άρης ως μια ομάδα που αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και πάντα δείχνει το κοινωνικό της πρόσωπο. Αλλά αν το δεις και από την άλλη πλευρά, είναι τα χρήματα που η ομάδα τα έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή. Αυτό ο κόσμος θα το σκεφτεί. Ναι. Και ο κόσμος ο οποίος μιλάει και λέει και φτιάχνει και ράνει και θέλει, ναι, και όλοι θέλουμε. Αλλά για να begin passenger,
για να μπορέσεις να την κατακτήσεις, με το άρωμά σου δεν θα μπορέσεις. Kim Basinger, φίλε, θέλει πορτοφόλι. Κατάλαβες. Θα πρέπει να κάνεις και κάποια πράγματα και θα πρέπει να βάλεις και το χέρι στη θέση. Έτσι. Λοιπόν, αν απαιτείς και θέλεις να βλέπεις καλύτερη ομάδα, θα βάζεις και το χέρι στη θέση. Την Kim Basinger, φίλε, δεν τη βγάζεις με πίτσα στο σάκι. Την Kim Basinger θα την πας σε ένα καλό εστιατόριο. Θέλει να βάλει λεφτά. Έτσι. Φίλε, τι να κάνουμε, λέμε την Kim Basinger, γιατί την Kim Basinger την γουστάραμε να πούμε. Όταν ήμασταν. Ποιο νέοι. Ναι. Λοιπόν, έτσι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Το χέρι στη τσέπη απαιτείς. Το χέρι έξω από την τσέπη είσαι μούγκα στη στρούγκα. Μάλιστα. Αυτά έτσι με φάνε εμένα. Ξέρεις, όπως τα λέγανε οι παλιοί, έτσι τώρα κι εγώ παλιός τα λέω στους νεότερους. Με τον παρά μου και την κυρά μου. Σωστός. Έτσι λέγανε. Σωστός. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Βέβαια, όχι σε... Και τι είναι αυτό το παλτό και η καραβιά. Άμα δεν θέλεις φίλε καραβιά και θέλεις τα φιλαράβια, το χεράκι στην τσέπη, για να έχεις απέτηση να βγεις να μιλήσεις. Με 100 και 200 και 500 και με 1200, μούγκα στη στρούγκα. Άτσι, κάναμε εκπομπή, να κλείσουμε την εκπομπή, βάλτε και καμιά διαφήμιση πιο νωρίς, γιατί βλέπω ότι πρόβλημα. Πολλές μεταγραφές, σύντροφε, στα ραδιόφωνα, ε. Γίνονται, ναι. Ναι, γίνονται μεταγραφές. Δεν γίνανε στις ομάδες μεταγραφές, αλλά στα ραδιόφωνα βλέπω. Στον Άρη γίνανε ρε φίλοι μεταγραφές, εντάξει. Έτσι ακούγεται, έτσι λένε οι φήμες. Τώρα καλά, πάνε, δεν είναι φήμες ρε φίλε, είναι κάποια πράγματα δεδομένα, ναι. Εντάξει. Πάντα και στα δικά μας τα μου ρε φίλε, δεν υπάρχουν μετακινήσεις. Ναι. Από τη μία ομάδα στην άλλη, ξέρω. Αυτό, εντάξει, έτσι. Ναι. Καλό βράδυ. Να είστε καλά κύριε Θανάση, να είστε καλά. Έχουμε άλλον Δημήτρη. Ωραία, ανοιχτές για περίπου 3-4 λεπτά και ακόμα τηλεφωνικές γραμμές. 2-31-0-287-3-8. Ο κύριος Θανάσης κατέθεσε την άποψή του για τον Κένανο Μπαργκάν και γενικότερα για τα πράγματα στην ομάδα. Να δούμε αν έχει κάποιος άλλος να πει τίποτα. Αλλιώς σιγά σιγά θα πάρουμε την άποψη για τα αποδητήρια. Δημήτρη, το φτιάξε ρε σκύλε! Έλα ρε, τι μορφή είσαι εσύ. Εντάξει. Ένα αυτό που ο Γιάννης, το κλασικό το σβήσιμο που το παθαίνεις και στο σπίτι που φεύγει και έρχεται. Ναι. Αλλά και το πιο επικίνδυνο για να σκάψει τα μηχανήματα βέβαια αυτό. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Εγώ έτσι μου είχε καεί παλιά τέτοιο. Όταν ήμουν πιο μικρό, το PlayStation το 3 το είχα κάψει έτσι και το 2 το είχα κάψει έτσι. Βέβαια, ρε φίλε, αν έπαιζε 20 ώρες την ημέρα. Δεν έπαιζε 20 ώρες την ημέρα. Προφανώς. Όχι, ρε φίλε, δεν έχει σχέση να το έχει ανοιχτό. Αν το έχει πάνω στο ρεύμα, πάλι μπορεί να στο χτυπήσει και να είναι και κλειστό. Το PlayStation, ρε αγόρι μου, πού θα το έχει να πει. Δεν παίρνει μπαταρία. Το 4 το έχω εκτός ρεύματος πάντα. Έχει PlayStation 4. Όλα τα έχω πάντα, φίλε, να ξέρεις. Μπράβο. Ήμουν εδώ και 20 χρόνια ένας ενεργός gamer, αν και τους τελευταίους μήνες, λόγω φόρτου εργασίας, το έχω αφήσει. Πες μου, Δημήτρη μου. Άλλος ένας. Τι? Ο Αθηναίου είναι φέτος στον Άρη, μας πει ο Γιάννης Μπασκετικός. Όχι, δεν έχει συμβόλαιο. Δεν έχει συμβόλαιο. Εντάξει, μπορεί ο φίλος να θέλει να βγει και στον αέρα να το ρωτήσει, αλλά εμείς είμαστε εδώ να εξυπηρετήσουμε και αυτούς που ντρέπονται να βγουν στον αέρα και θέλουν να τα συζητάμε εκτός αέρα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Έχουμε γραμμή, φίλε. Για αχτή, σήκωσε το. Για να δούμε. Κάτι θα έχουμε. Πολύ φωτιά. Λοιπόν. Αθηναίου δεν θα συνεχίσει. Βλέπω κινητικότητα. Γραμμούλα, ωραία, πάμε στην γραμμούλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Χαίρετε. Θέλω να πω αυτό το θέμα ότι είναι το ρόστερ συμπληρωμένο. Που είπε πριν ο Νίκος. Σχεδόν. Ο προϊστάμενος έχει φαγωθεί ότι θα γίνει μια πολύ καλή μεταγραφή ακόμα. Ισχύει. Άρα, εάν γίνει, εσύ μπορεί να ξέρεις και το όνομα που κυνηγάμε, δεν θα έρθει προφανώς για να είναι αλλαγή. Όχι. Λέω. Το δυνατό όνομα όχι. Η δεύτερη εκδοχή είναι ότι ο Άρης θα περιμένει μέχρι τέλους το Σιώπη. Είναι ένα όνομα το οποίο υπάρχει. Ναι, πιστεύω εγώ. Και επειδή πήραμε αυτό το παίκτη τώρα από τη Βουλγαρία, δείχνει αυτό ακριβώς ότι αυτό το παιδί μπορεί και να παίξει, αλλά μπορεί και να μην παίξει αν έρθει ο Σιώπης. Άρα, αν έρθει ο Σιώπης και ο παίκτης που λέμε για μπροστά, δεν θα είναι συμπληρωματικές κινήσεις, έτσι δεν είναι. Επίσης, με εξαίρεση αυτές τις δύο. Ναι, όχι, δεν λέω ότι είναι άδικο. Προφανώς έγινε αυτό που θέλω, Ερέρα, και έγινε αυτό που λέγατε από την αρχή. Ότι πάμε με το 90% του ρόστερ. Απλά το 10% που λείπει μπορεί να είναι. Επίσης, ο Άρης θα πάει σίγουρα και κεντρικό αμυντικό. Δεν νομίζω ότι θα μείνει με αυτούς τους τρεις. Δεν βγαίνει χρονιά με τρεις ανθρώπους. Έχεις τέσσερις. Δεν έχεις τρεις.
Δεν είναι ο Καψάλης τώρα. Ο Καψάλης είναι μια συμπληρωματική επιλογή, τέταρτη επιλογή αυτή τη στιγμή. Με Βελέτ Σόουζα βασικούς, το Δελιζίζη και τον Καψάλη backup. Θα πάρουμε έναν ακόμα. Να σου πω κάτι. Έχω την αίσθηση δηλαδή, ναι. Το ξέρω. Δεν νομίζω να πας για στόπερ, αλλά εγώ προτιμώ, γιατί είμαι και γενικότερα αυτής της νοοτροπίας, οι τριτοτέταρτες επιλογές σου ή πέμπτη στην προκειμένη περίπτωση στα στόπερ, να έχεις ένα νεαρό ποδοσφαιριστή. Εντάξει. Σίγουρα το σκέφτονται και το βλέπουν έτσι, αλλά επειδή ο Δελιζίδης είναι η μόνη αξιόπιστη αλλαγή και καμιά φορά μέσα στη χρονιά δεν σου βγαίνουν. Επίσης έχουμε να σκεφτούμε ότι ο Ματίγια που θα είναι το βασικό οχτάρι, το παιδί δεν ξέρουμε αν μπορεί να βγάλει τη χρονιά όπως φανταζόμαστε. Ειδικά αυτός, όλοι οι άλλοι έχουν γεμάτες χρονιές. Άρα θέλω να πω ότι κάποιο μαγείρεμα μπροστά θα γίνει. Τώρα δε που έφυγε και ο Μπαρκάν, θα πάρουμε σίγουρα δύο παίκτες μπροστά. Δεν υπάρχει θέμα. Εξτρέμ θα πάρεις, ναι. Εξτρέμ θα πάρεις. Θα πάρεις εξτρέμ. Ο παίκτης που λέει ο Χρήσανθος είναι προφανώς πιο πολύ λειτουργικός μπροστά. Και έτσι θα... Άρα θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Γιατί το να πούμε ότι συμπληρώθηκε το ρόστερ βαριά-βαριά να κάνεις καμιά προσθήκη ακόμα, δεν είναι αυτό που έχουν στο νου τους αυτοί. Πας για τις τελευταίες κινήσεις. Ναι, μπράβο. Απλά μπράβο, υπάρχει ένας βασικός παράγοντας που όλοι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας, ότι πρέπει να φύγουν κιόλας για να πάρεις. Εντάξει. Είναι βασική προϋπόθεση αυτή. Σαφώς. Για να μην ξεφύγουμε και στο budget. Ο Δεμή Λούνοβιτς, επειδή συμφωνώ με αυτό που είπες, αν μείνει, εν πάση περιπτώσει, με τη συνέχιση που θα μείνει, πρέπει να αξιοποιηθεί έστω και ως αλλαγή. Δεν είναι τόσο κακός παίκτης. Δηλαδή, και πέρσι δεν έπαιξε για άλλους λόγους, έτσι ξεκάθαρα. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν ήταν χειρότερος από τον Κάσο. Εγώ τον Μιλούνοβιτς τον θέλω με λιγότερα λεφτά. Ναι, συμφωνώ. Αυτό είναι θέμα ισορροπιών, είναι θέμα του Ίβιτς, είναι χίλια δυο. Αλλά όσο μείνει στην ομάδα, είναι αμαρτία να λέμε έχουμε και ένα παίκτη και προπονείται μόνος του στο βουνό. Δεν κάνει, είναι αμαρτία. Κοίτα, μην γίνει έτσι και με τον Μπαρκάν, κάτσε να δούμε. Όχι, ο Μπαρκάν δεν θα ξαναμπεί στην ομάδα. Αυτό είναι μπορεί να τρέχει μόνος του όμως, το ορίζει. Δεν μπορείς. Ο παίκτης μπορεί. Κακό, δυσάρεστο. Μακάρι να μην συμβεί. Εσύ μπορεί να πας ως Άρης και να του πεις, έλα να λύσουμε το συμβόλαιο σου. Να πει δεν θέλω. Ναι, εννοείται, χίλια δυο. Εμείς όχι, δεν παίρνουμε το καλό σενάριο. Απλά μιλούν όμως, επειδή ο προπονητής δεν τον θεωρεί από Πομπέο μέχρι στιγμής από την ομάδα, μπορεί να του δώσει και ευκαιρίες. Μπορεί να παίξει μεθαύριο στο φιλικό. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Ναι. Κάποιος θέλει να τους δει και στα φιλικά. Ναι, μπορεί να είναι κομμάτι της ομάδας. Εντάξει, θα ξαναλέμε, παιδιά. Να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια. Έχουμε άλλη γραμμή, Δημήτρη μου. Ωραία. Κλείνουμε. Ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γεώργιο Μαντζιούκι, που θα σας πει τα νεότερα από την προετοιμασία του Ηρακλή, πώς έχει ξεκινήσει, πώς εξελίσσεται κτλ. Και ό,τι άλλο υπάρχει στο ρεπορτάζ του Ηρακλή. Όσο λαμπαουτάρε θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Γενικά θα πούμε πάλι απόψε λίγο μετά τις 10. Πιο χαλαρά, πιο ανάλαφρα, πιο καλοκαιρινά με τον Μπαλάντερ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.